Αρχίζουμε το μάθημά μας με τη χάρη του Χριστού μας από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας θα τελειώσουμε το πρώτο εδάφιο καθώς θα μιλήσουμε για τους διακόνους μέσα στην Εκκλησία αλλά και γενικότερα για την διακονία, για την υπηρεσία μέσα στο λαό του Θεού και πόσο πολύ σημαντικό αλλά και καρποφόρο είναι κανείς να υπηρετεί μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως μιλάμε για τους διακόνους, τους χειροτονημένους εργάτες, αλλά δεν θα περιοριστούμε εκεί, γιατί καλούμαστε με την ευρύτερη έννοια να είμαστε όλοι διάκονοι και διακόνισσες μέσα στην Εκκλησία. Θα μιλήσουμε για τους χειροτονημένους, αλλά θα μιλήσουμε και για όλους μας, άντρες και γυναίκες, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε διάκονοι και διακόνισσες, υπηρέτες και επηρέτριες μέσα στον οίκο του Κυρίου, πόσο καρπό, πόσο θαυμάσια και ευλογημένα αποτελέσματα έχει. Διαβάζουμε λοιπόν πάλι το πρώτο εδάφιο της προς Φιλιππησίους επιστολής και μετά ο Κύριος να μας ταξιδέψει μέσα στο λόγο του Διαγίου Πνεύματος. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, μετά των Επισκόπων και Διακόνων. Είπαμε και τις προάλλες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, ότι οι Άγιοι εν Χριστώ Ιησού είναι Άγιοι γιατί βρίσκονται εν Χριστώ, δηλαδή ενσωματωμένοι, σώμα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Άγιος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος είναι ενσωματωμένος για να μπορεί να έχει σχέση και κοινωνία με την κεφαλή. Άγιοι εν Χριστώ Ιησού σημαίνει ότι είστε αποχωρισμένοι από τον κόσμο γιατί σχετίζεστε με τον Χριστό που είναι η κεφαλή επειδή είστε στο σώμα Του. Και βεβαίως αυτός ο οποίος βρίσκεται εν Χριστώ Ιησού με τον Χριστό κεφαλή Του ενωμένος με το σώμα Του δεν είναι μόνος Του αλλά είναι μετά των Επισκόπων και Διακόνων. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τους διακόνους. Οι διάκονοι για πρώτη φορά χειροτονήθηκαν όταν προέκυψε μία ανάγκη στις πράξεις των Αποστόλων. Και θα πάμε εκεί, να ξεκινήσουμε από εκεί, να δούμε ποια ήταν αυτή η ανάγκη και πώς ενήργησε ο Κύριος για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Θα πάμε λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, στη σελίδα 966, έκτο κεφάλαιο και διαβάζουμε το πρώτο εδάφιο καταρχήν. «Εν δε τες ημέρες ταύτες, ότε επληθύνοντο οι μαθητέ, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτόν παρευλέποντο εν τη καθημερινή διακονία». Όταν πληθύνονταν λοιπόν οι μαθητές, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων. Είναι επόμενο, όταν το έργο αυξάνει, τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται. Αλλά αυτό δεν πρέπει ούτε να μας απογοητεύει, ούτε να μας αποθαρρύνει. Πάντοτε ο Θεός γνωρίζει τι πρέπει να γίνει. Όρεξη να έχουμε και διάθεση να Τον ακούσουμε, να Τον εξητήσουμε και να Τον ρωτήσουμε. Έγινε λοιπόν γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων. Ο γογγισμός δεν είναι κάτι δύσκολο να συμβεί, ίσα ίσα είναι πολύ εύκολο και ακριβώς γι' αυτό είναι και πολύ επικίνδυνο. Και αν αυτό το πράγμα, ο γογγισμός δηλαδή, συνέβαινε στην Εκκλησία την πρώτη, όπου ο Κύριος μεγαλουργούσε διά των Αποστόλων, αντιλαμβάνεστε πόσο εύκολο είναι να συμβεί και ανάμεσά μας, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί, να φυλάμε την καρδιά μας από γογγισμό. Ο γογγισμός εδώ δημιουργήθηκε εξαιτίας προσωπικών αντιθέσεων. Ναι, στην πρώτη Εκκλησία, όπου οι Απόστολοι διακονούσαν και εντός της οποίας ο Θεός έκανε θαύματα σημεία και τεράστια, υπήρξε γογγισμός. Συγκεκριμένα υπήρξε μία αντιπαράθεση, μία διαπροσωπική σύγκρουση μεταξύ Ελληνιστών και Εβραίων. Οι Ελληνιστές εγόγγιζαν κατά των Εβραίων, Ελληνιστές αδελφοί εναντίον Εβραίων αδελφών. Μέσα στην Εκκλησία μία εσωτερική διαμάχη, διένεξη που οφειλόταν σε παράπονα. Τα παράπονα μολύνουν την καρδιά και προκαλούν γογγισμό. Εάν το θέμα δεν αντιμετωπιστεί αμέσως,
ο γογγισμός θα δημιουργήσει έχθρα, μίσος, κακία και θα γίνει ζημιά. Γι' αυτό, αδέρφια, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε μέσα στην καρδιά μας το ενδεχόμενο γογγισμού εξαιτίας παραπώνων, ακόμα κι αν κάποια από αυτά είναι και δικαιολογημένα. Να χαλάσω εγώ την καρδιά μου επειδή έχω δίκιο, να μολυνθεί η καρδιά σου επειδή έχεις δίκιο και τελικά από το δίκιο μας να χάσουμε και τον Χριστό και ενδεχομένως και τη Βασιλεία Του, να χάσουμε τη χάρη και την παρουσία του Θεού επειδή έχουμε δίκιο. Αν έχεις δίκιο, θα αφαιθείς στον Κύριο να δεις γιατί το επιτρέπει αυτό και πού πρόκειται να το βγάλει. Όχι λοιπόν σε διενέξεις, σε αντιπαραθέσεις, σε συγκρούσεις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην Εκκλησία κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά όταν οι καρδιές δεν είναι στραμμένες στον Κύριο και στην κοινωνία μαζί Του. Υπήρξε λοιπόν ένας γογγισμός, μια αντιπαράθεση, οδήγησε σε αντιπαράθεση των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτόν παρευλέποντο εν τη καθημερινή διακονία. Το αιώνιο πρόβλημα λοιπόν των ανθρωπίνων σχέσεων βρίσκει την εκπλήρωσή του ακόμα μέσα και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία των Αποστόλων της εποχής εκείνης, όπου ήταν μέσα στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Κάποιοι αισθανόντουσαν παραπονεμένοι. Τώρα, γιατί να είναι παραπονεμένος κάποιος ή κάποιοι που βλέπουν τον Κύριο να θαυματουργεί μέσα στην Εκκλησία, αυτό είναι απορίας άξιον. Όμως μπορεί να είχαν και δίκιο. Θα μου πεις, είναι δυνατόν μέσα σε μια εκκλησία που ζει με στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου να παραβλέπονται κάποιοι στην καθημερινή διακονία? Και η απάντηση είναι ότι όπως βλέπουμε εδώ, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Είτε κατά λάθος, είτε σκοπίμως, η παρουσία του Θεού μέσα σε μια εκκλησία από μόνη της δεν φτιάχνει τα πάντα, γιατί κάποιοι την αισθάνονται, κάποιοι άλλοι όμως μπορεί να μην την αισθάνονται. Μπορεί λοιπόν να συμβεί, όπως και συνέβη, στην εκκλησία της φωτιάς του Πνεύματος του Αγίου, ένας γογγισμός, ελληνιστές κατά Εβραίων, γιατί οι χείρες των μεν παραβλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Το θέμα δεν είναι αν θα υπάρξει πρόβλημα ή πως δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα, διότι όπου υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις, ακόμα και στην πιο πλήρης Πνεύματος Αγίου Εκκλησία να ενταχθούν, τα προβλήματα θα προκύψουν. Μα δεν έχει αξία τελικά να είμαστε σε μια εκκλησία μέσα στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου? Βεβαίως και έχει αξία, βεβαίως έχουμε ανάγκη να είμαστε στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι ή κάποιες θα αγγίζονται από αυτήν την παρουσία. Δεν γίνονται αυτόματα τα πράγματα. Η παρουσία του Θεού είναι παρούσα, είναι ενεργούσα, αλλά κάποιοι όμως φαίνεται ότι δεν μετέχουν σε αυτήν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή κάποιοι δεν μετέχουν σε αυτήν, επειδή υπάρχει γογγισμός, επειδή υπάρχει κόντρα, άρα δεν είναι ο Θεός εκεί? Να λοιπόν που ο Θεός είναι εκεί. Απλούστατα, δεν επιβάλλεται. Δηλώνει παρόν, αλλά δεν επιβάλλεται. Παρευλέποντο λοιπόν, εν την καθημερινή διακονία. Το θέμα είναι τώρα, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Θα την αφήσουμε να σέρνεται ή πρέπει να δοθεί μια λύση? Και η απάντηση είναι ότι βεβαίως και πρέπει να δοθεί μια λύση. Και βεβαίως, όταν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, δεν πρέπει να το αφήσουμε να σέρνεται. Θα το φέρουμε ενώπιον του Θεού, αλλά δεν θα μείνουμε απαθείς ή αδρανείς. Τότε οι 12, οι Απόστολοι, δηλαδή οι διακονίες που ο Θεός έθεσε μέσα στην Εκκλησία, οι έχοντες την ευθύνη ενώπιον του Θεού, είπαν, προσκάλεσαν το πλήθος των μαθητών. Και τι τους είπαν? Δύο εδάφιο. Τότε οι 12 προσκαλέσαντες το πλήθος των μαθητών, είπαν,
δεν είναι πρέπον να αφήσομεν ημείς των λόγων του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας. Κατάλαβαν κάτι πολύ πολύ σημαντικό, ότι το αντικειμενικό αυτό πρόβλημα που απαιτεί την λύση, που είναι ανάγκη να δοθεί η λύση αυτή, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους αποπροσανατολίσει και να τους πετάξει έξω από την ευθύνη, τη θέση ευθύνης που το έχει βάλει ο Θεός. Το πρόβλημα αναγνωρίζεται και εκείνοι καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να παρασυρθούν, ώστε τελικά να αποπροσανατολιστούν και να μην κάνουν αυτό. Να μην είναι στραμμένοι σε αυτό, προσιλωμένοι σε αυτό που ο Θεός τους εμπιστεύτηκε. Δηλαδή, να αφήσουμε τον λόγο και να διακονούμε εις τας τραπέζας. Όχι ότι είναι υποτιμητικό, είναι ευλογία να διακονεί κάποιος στις τράπεζες. Όχι όμως να διακονήσει στις τράπεζες για να μην τρώγονται μεταξύ τους και να αφήσουν τη διακονία του λόγου. Κατάλαβαν λοιπόν πρώτον ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και απαιτεί λύση και δεύτερον ότι είναι και ύπουλο, γιατί μπορεί να τους πετάξει έξω από το χώρο ευθύνης τους, έξω από την αποστολή τους. Το κατάλαβαν οι Απόστολοι. Από πού το κατάλαβαν? Είναι στα γόνατα. Είναι προσευχόμενοι. Και όταν κάποιος είναι προσευχόμενος και εξητά τον Θεό και αγαπά να ακούει τη φωνή του, και την παγίδα θα του τη δώσει ο Θεός να την εντοπίσει, αλλά και την λύση θα του τη φανερώσει, ώστε να προχωρήσουν σε αυτήν. Τρία εδάφιο. Σκέφτητε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους, πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Σκεφτείτε λοιπόν εσείς, αδελφοί. Οι Απόστολοι δεν είναι αυτοί που αποφασίζουν και διατάσσουν. Είναι αυτοί που έχουν το γενικό πρόσταγμα, γιατί ο Θεός τους έχει δώσει την ευθύνη αυτή. Αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και διατάσσουν. Σκεφτείτε και εσείς, λέει η αδελφή. Πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε στη λύση του προβλήματος. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ναι, οι Απόστολοι έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά όλοι έχουμε, εν την ημέτρο, μία κάποια ευθύνη. Για να μπορέσουμε όλοι να είμαστε συμμέτοχοι στη λύση του προβλήματος. Όλοι μαζί, ο καθένας από το μέρος του, καλείται να συνδράμει στη λύση ενός εκκλησιαστικού προβλήματος, το οποίο ξεφύτρωσε όχι για να καταστρέψει την Εκκλησία, αλλά για να καταστήσει την Εκκλησία περισσότερο δόκιμη. Κάθε πρόβλημα που προκύπτει μέσα στην Εκκλησία είναι αφορμή για να συμμετάσχουμε όλοι μαζί στην επίλυσή του με τον τρόπο που μπορούμε. Καλούμαστε όλοι να οικοδομήσουμε το λιθαράκι μας, να προσφέρουμε το λιθαράκι μας στην οικοδομή της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας θέλει σαν παράγοντες οικοδομής και όχι γκρεμίσματος ή μόλυνσης. Σκεφτείτε λοιπόν, λέει, από ανάμεσά σας να εκλεγούν 7 άνδρες μαρτυρούμενοι. Όχι κάποιους που να συμπαθείτε, αλλά κάποιους που αποδεδειγμένα να έχουν καλή μαρτυρία όσον αφορά το ήθος τους, το περπάτημά τους και την εν Χριστώ διαγωγή τους. Στην Εκκλησία του Χριστού δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν προσωποληψίες σε καμία περίπτωση. Και αν υπάρχουν, αυτό δεν θα βγει σε καλό. Θα πρέπει λοιπόν να εκλεγούν 7 άνθρωποι που να έχουν καλή μαρτυρία. Όχι απλά να είναι καλά παιδιά όμως, να έχουν καλή μαρτυρία γιατί. Διότι θα πρέπει να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας. Να είναι μαρτυρούμενοι, να έχουν δηλαδή την μαρτυρία, την καλή μαρτυρία, ότι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας. Γιατί ο γογγισμός αυτή η εκκλησιαστική κρίση, για να μπορέσει να φέρει τελικά καλό αποτέλεσμα, θα πρέπει εκείνοι που θα ασχοληθούν με αυτή να είναι γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιον,
όχι γεμάτη με εγώ, αλλά γεμάτη με το Πνεύμα το Άγιον. Εάν είναι γεμάτη από το Πνεύμα το Άγιον, τότε από αυτό το γέμισμα θα δοθεί η λύση. Η λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα, πολλό δε μάλλον σε εκκλησιαστικές κρίσεις, θα έρθει από το Πνεύμα το Άγιον. Όχι από ανθρώπινη σοφία, ευφυΐα ή ικανότητα. Γι' αυτό το λόγο, εκείνοι οι οποίοι θα χειροτονηθούν και γενικότερα χειροτονούνται, θα πρέπει να είναι μαρτυρούμενοι ότι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και τι σημαίνει πλήρης Πνεύματος Αγίου? Να είναι άνδρες γονάτων και να αγαπάνε τις προσευχές και την επαφή με το Θεό. Τους μιλάς και καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έμπειρος στα του Πνεύματος του Αγίου. Έχει εμπειρία, πρόσφατη εμπειρία στο Πνεύμα το Άγιο. Έχει διαρκή κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Τον βλέπουμε, είναι στα γόνατα, είναι στις προσευχές. Μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, ζητάει το Πνεύμα το Άγιο. Αρέσκεται στην πνευματική ζωή, στις διανομές του Αγίου Πνεύματος. Τον βλέπεις, η ψυχή του διαρκώς επιθυμεί τα πνευματικά, συμμελέτες, συμπροσευχές, γόνατα. Είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Από αυτό το γέμισμα θα προέλθει η λύση. Να είναι λοιπόν μαρτυρούμενοι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας. Με λίγα λόγια, ο τρόπος που μιλάνε ή αποφασίζουν να είναι σύμφωνα με την έμπνευση του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου. Ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός που τον κινεί ο Θεός. Πώς θα μιλήσει, πότε θα μιλήσει και τι πρέπει να κάνει. Ο σοφός άνθρωπος ανοίγει το στόμα του και τον βλέπεις ότι λέει κάτι που πω, δεν το είχα καταλάβει. Και ήταν τόσο απλό. Δεν χαζολογάει. Δεν κάνει αστιάκια. Δεν πειράζει όλη την ώρα να είναι ευχάριστος ή οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως δεν είναι σοβαροφανής. Δεν είναι μη με πλησιάζετε. Δεν είναι εγώ είμαι πνευματικός. Οπ, γιατί χαμογέλασες. Όχι. Πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας σημαίνει ότι τον κινεί ο Θεός, του δίνει λόγια ο Θεός και με τον τρόπο που πρέπει, αλλά και τις κατάλληλες αποφάσεις. Για να είναι κάποιος πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας, θα πρέπει να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιον. Άρα πρέπει να είναι άνδρας προσευχής. Να αγαπάει την προσευχή, όχι να πηγαίνει και με το ζόρι, πολλό δε μάλλον να μην την αποφεύγει. Την πληρώτε του Πνεύματος του Αγίου Κύριος την δίνει στα γόνατα. Σε εκείνους που διψούν για την επαφή με το Πνεύμα το Άγιον. Να τους μιλάει ο Θεός. Να γονατίζουν χωρίς να ξέρουν τι θα κάνουν και να σηκώνονται και να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Να γονατίζουν έχοντας στο νου τους χίλιες δυο σκέψεις και πιθανά σενάρια και τελικά να σηκώνονται και όλα αυτά τα σενάρια και οι σκέψεις να έχουν εξαφανιστεί και να έχει μείνει λόγος Κυρίου. Αυτό είναι. Αυτό στα γόνατα μόνο. Πουθενά άλλου. Στα γόνατα με τη γραφή ανοιχτή. Πλήρης λοιπόν Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσομεν επί της διακονίας ταύτης. Αυτοί θα το κάνουνε. Οι πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας διάκονοι. Αυτοί είναι που θα είναι στο θέμα αυτό. Θα τους καταστήσουμε σε αυτή την ανάγκη. Αφού θα είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, θα τα πάνε καλά. Αναλαμβάνουν ένα έργο. Πώς θα το φέρουν εις πέρας? Δια Πνεύματος Αγίου. Στις τράπεζες, στα μαγειρία, οπουδήποτε αλλού, σε οποιαδήποτε εκκλησιαστική δραστηριότητα και οποιοδήποτε πρόβλημα και αν προκύψει. Θα τα πάνε καλά, εάν είναι γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιον πριν αποφασίσουν. Πριν αποφασίσεις να δράσεις, να ενεργήσεις, γέμισε με το Πνεύμα το Άγιο.
και θα σου δώσει ο Θεός εκείνη την ώρα τι πρέπει να κάνεις. Ακόμα και το χέρι σου μπορεί να πάρει εκείνη την ώρα και να σου πει βάλ' το εκεί το ποτήρι. Αλληλούια. Με το Πνεύμα το Άγιο όλα γίνονται, αδέρφια. Με το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, η πρώτη φορά όπου χρειάστηκε να υπάρχουν διάκονοι στην Εκκλησία ήταν τότε, στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου είχε προκύψει το πρόβλημα του γογγισμού. Πάμε να δούμε τώρα, αγαπητά μου αδέρφια, τα χαρακτηριστικά του διακόνου μέσα στην Εκκλησία, αλλά και πόσο σημαντικό μετά είναι, θα δούμε, να υπηρετούμε μέσα στην Εκκλησία και να θέλουμε να είμαστε όλοι διάκονοι και διακόνισες, όχι πλέον με την χειροτονημένη έννοια του όρου, αλλά με την έννοια της υπηρεσίας. Πάμε λοιπόν στην Τιμοθέου επιστολή. Νομίζω ότι είναι η Α Τιμοθέου, 1051 σελίδα, και να διαβάσουμε από το εδάφιο 8. Οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνοί, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη σύνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής. Οι διάκονοι ως αυτός. Το ως αυτός σημαίνει όπως και οι πρεσβύτεροι, γιατί παραπάνω μας μιλάει για τους πρεσβυτέρους. Τα είχαμε πει την προηγούμενη Παρασκευή για τους πρεσβυτέρους. Αλλά και οι διάκονοι ως αυτός. Θα πρέπει να έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα των πρεσβυτέρων. Και διευκρινίζει στη συνέχεια ο Παύλος λέγοντας. Πρέπει να είναι σεμνοί. Σεμνός σημαίνει ταπεινόφρον, μαζεμένος, συνεσταλμένος. Είναι πολύ σημαντικό ο διάκονος, αλλά και κάθε χριστιανός αδελφός. Αν και μιλάμε για διακόνους, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τους διακόνους. Όλοι καλούμαστε να είμαστε σεμνοί. Ο σεμνός άνθρωπος είναι ο μαζεμένος, ο συνεσταλμένος. Όχι ο ψευτοταπεινός, ούτε ο ψευτοσοβαρός. Μαζεμένος και συνεσταλμένος. Δεν μπορεί να είναι χαβαλές. Να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Ο χαβαλές δεν χαρακτηρίζει έναν χριστιανό. Είναι συνεσταλμένος, μαζεμένος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι χαρούμενος. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν είναι ευχάριστος. Γιατί ένας σεμνός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ευχάριστος. Πρέπει να είναι ευχάριστος. Γιατί ένας σεμνός χριστιανός, εν επιγνώση, έχει τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά η χαρά του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι χαβαλές. Δεν είναι πλακίτσες και χαζολόγια. Πρέπει λοιπόν οι διάκονοι να είναι σεμνοί. Ουχή δίγλωση. Όχι δηλαδή άλλα να λένε στους μεν και άλλα να λένε στους δε. Όχι άλλα να λένε και άλλα να πράττουν. Αυτό πρέπει να είναι βασικό χαρακτηριστικό των διακόνων. Αλλά θα μου πεις μόνο των διακόνων, όχι των πρεσβυτέρων. Αλλά μόνο των διακόνων και πρεσβυτέρων, όχι όλων των πιστών, ανδρών και γυναικών. Να μην είμαστε δίγλωση. Τι να είμαστε, το ναι ναι και το όχι όχι. Το είπες, το είπα. Το εννοούσες, δεν το εννοούσα. Αυτό εννοούσα. Ή ναι, το εννοούσα γιατί αυτό πιστεύω. Έκανα λάθος όμως. Το αποσύρω. Ή εγώ αυτό έχω διδαχτεί. Αυτό βλέπω να λέει ο λόγος του Θεού. Αυτά μου είπαν οι παλιότεροι αδελφοί. Δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Το ναι, ναι και το όχι, όχι. Ουχή δεδομένη εισήνων πολύ. Το κείμενο λέει μη είναι πολλό προσέχοντας. Με λίγα λόγια, ένας διάκονος και κατ' επέκταση ένας χριστιανός δεν πρέπει να είναι δεδομένος εισήνων πολλήν, δηλαδή να έχει το νου του στο κρασί. Ακόμα ένα ποτηράκι, ακόμα ένα ποτηράκι. Εβίβα, και δώσ' του πάλι εβίβα, και άλλη μια μπύρισα, και ένα κουτί, και δύο κουτί, όχι. Χάνει την υφαλιότητά του, δεν μπορεί να σκέφτεται καθαρά, αλλά χάνει και την αξιοπιστία του. Άλλο να πιεις ένα-δύο ποτηράκια στο φαγητό σου, μέχρι εκεί. Όχι το ένα ποτήρι πίσω από το άλλο. Δεν μπορεί κάποιος να έχει καθαρό μυαλό έτσι,
αλλά και φαίνεται ότι είναι εξαρτημένος από κάτι που τον εχμαλωτίζει. Άρα δεν είναι ελεύθερος. Είναι κακή μαρτυρία. Και για τον ίδιο και για τους άλλους. Οι διάκονοι λοιπόν, να μην είναι δεδομένοι οι σύνον πολλοί, μη είναι πολλό προσέχοντας, όχι ο νους τους, όχι ο νους μας, στο κρασί. Ουχή εσχροκερδής, να μη συλλέγουν δηλαδή κέρδη εσχρά, τα οποία αποτελούν προϊόν εκμετάλλευσης και αδικίας ανθρώπων. Ο χριστιανός δεν είναι εσχροκερδής. Και θα έλεγα ότι ο χριστιανός θα προσπαθήσει καλή την πίστη και με καλή διάθεση να κάνει καλή δουλειά χωρίς να είναι πανάκριβος. Εάν δηλαδή είναι κάποιος μπογιατζής και είναι ο καλύτερος μπογιατζής, καλείται να είναι πιο φθηνός από τους άλλους που βαράνε στο κεφάλι. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα βγάλει και το κέρδος που χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς η οικογένειά του. Αν είναι κάποιος καθηγητής αγγλικών, μαθηματικών, οτιδήποτε, μπορεί να αξίζει να παίρνει 30 ευρώ την ώρα, 40 ευρώ την ώρα. Άδερφε, τόσο ζητάει η αγορά. Και επειδή ζητάει τόσο η αγορά, όλος μπορεί να μην μπορεί να τα δώσει. Θα κατεβάσει την τιμή. Θα τα βάλει κάτω και θα δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει. Δεν λέμε να μπει μέσα. Δεν λέμε να μην βγάλει κέρδος. Άλλο να βγάλω κέρδος που να ζω αξιοπρεπώς στην οικογένειά μου και άλλο να εσχροκερδώ. Άλλο δηλαδή να εκμεταλλεύομαι καταστάσεις. Αυτό βεβαίως αφορά όχι μόνο τους διακόνους, επειδή το λέει εδώ, μας αφορά γενικότερα όλους μας. Είτε είμαστε, είτε δεν είμαστε διάκονοι, μόνο και μόνο που είμαστε χριστιανοί, καλούμαστε να μην είμαστε σχοροκερδείς. 9 εδάφιο. Έχοντες το μυστήριον της πίστεως με τα καθαράς συνειδήσεως. Έχοντες το μυστήριον της πίστεως. Ο διάκονος για να γίνει διάκονος πρέπει να έχει μέσα του εγκολπωθεί και εμπειρευθεί το μυστήριο της πίστεως. Και το μυστήριο της πίστεως, ναι μεν είναι κάτι που παραπέμπει σε θεολογία, αλλά κατ' ουσίαν είναι η εν αγίω πνεύματι εμπειρία με τον Θεό και η γνώση του σχεδίου του, όπως αυτό αποκαλύπτει στις γραφές. Γι' αυτό λέει έχοντες το μυστήριο της πίστεως. Από πού ξεκίνησε το μυστήριο της σωτηρίας? Και αν στηρίζεται ο διάκονος και κάθε πιστός βεβαίως επάνω σε αυτό, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, αυτό το πράγμα τον έχει σημαδέψει. Κάθε μέρα είναι που τον σημαδεύει. Ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ότι περπάτησε σαν άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο για χατήρι μας. Ότι ανεβαίνει επάνω στο σταυρό το Γολγοθά, αφού έχει δώσει προηγουμένως την υγιένουσα διδασκαλία με σημεία και τεράστια να την επιβεβαιώνουν. Το μυστήριο της πίστεως, ότι αναστήθηκε εκ των νεκρών και ότι πριν αναστηθεί εκ των νεκρών έκανε θαύματα τα οποία πήγαιναν κόντρα σε κάθε έννοια ανθρώπινης λογικής, με αποκορύφωμα την Ανάσταση που γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Από εκεί και πέρα, η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, ότι ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο χωρίς ο άνθρωπος να τον βλέπει ορατός παρόντα, ενώ είναι. Ότι τον γεύεται μέσα του, ότι του δίνει λόγια στο στόμα του. Ότι δίνει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου για να οικοδομεί την Εκκλησία, ότι έρχεται να την παραλάβει. Ότι επίκειται Ανάσταση νεκρών. Ότι το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ευθανασία. Αυτό είναι το μυστήριο της πίστεως. Ότι αναμένεται χιλιετής βασιλεία. Ότι αναμένεται στο τέλος νέους ουρανούς, νέα γη. Ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Ότι κάθε Κυριακή κοινωνάμε σώμα και αίμα Χριστού. Ότι ο τρώγων το σώμα μου και πίνων το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον. Αυτά όλα συντελούν, μάλλον αποτελούν, το μυστήριο της πίστεως, το οποίο
ως μυστήριο το ζουν δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί τι είναι η πίστης? Η πίστης είναι ένα μυστήριο. Πώς γίνεται να πιστεύεις σε κάποιον που δεν το βλέπεις μπροστά σου? Πώς γίνεται να αναγνωρίσεις έναν που δεν είναι ορατός παρόν? Και η απάντηση είναι, είναι παρόν και τον βλέπω παρόντα μέσα από τα ενεργήματα τα οποία κάνει, μέσα από τις διανομές του Πνεύματος του Αγίου, μέσα από τις εκβάσεις στην καθημερινότητα, μέσα από τις ανατριχύλες στο κορμί μου όταν με πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, μέσα από τα ενύπνια που βγαίνουν, μέσα από τις προφητείες που επιβεβαιώνονται. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Μέσα από τις απαντήσεις σε προσευχές. Τι να πούμε, δόξα στον Κύριο. Το μυστήριο της πίστεως. Αλλά αυτό το μυστήριο της πίστεως να το έχουν με τα καθαρά συνειδήσεως. Δηλαδή με πράξεις και σκέψεις που έχουν αγνά και αγαθά ελαττήρια. Και τώρα πάμε στο 10. Στο 10. Και ούτε δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Ούτε δε ας δοκιμάζονται πρώτον. Δεν πρέπει να βιαστούμε να τους χειροτονήσουμε διακόνους. Θα πρέπει πρώτα να δοκιμαστούν. Πρώτον, να δοκιμαστούν αν πρεσβεύουν την υγιένουσα διδασκαλία και δεύτερον, εάν στην υπηρεσία τους είναι πρόθυμοι και επιμελείς. Γιατί αν είναι να είναι αμελείς ή να το κάνουν με το ζόρι, δεν έχει νόημα να γίνει. Γιατί θα γίνει ζημιά και σε αυτούς, αλλά και στην Εκκλησία. Διότι όταν κάποιος κάνει κάτι με το ζόρι, ή με μούτρα, ή αγριεμένος, ή εκνευρισμένος, θα προκαλέσει εκνευρισμό, θα επέλθει γογγισμός, θα ανάψουν φωτιές και μετά άντε τρέχα από πίσω να τις σβήσεις. Και έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις εργατών με τη συμπεριφορά τους, με τη στάση τους, να προκαλούν αναφλέξεις, κόντρες, συγκρούσεις, οι οποίες βεβαίως δεν οικοδομούν. Γι' αυτό ο διάκονος πρέπει να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας και γι' αυτό το λόγο πρέπει πρώτα να δοκιμάζεται. Γιατί αλλιώς, εάν κάποιος δεν λάβει υπόψη αυτές τις βασικές αρχές και χειροτονήσει έτσι διακόνους, θα το βρει μπροστά τους. Και για να είμαι ειλικρινής, προσωπικά έχω υποπέσει σε αυτό το λάθος και ο Θεός να με ελέησει και να με συγχωρέσει, γιατί έχω κάνει γενικότερα πάρα πολλά λάθη. Αλληλούια. Τι να κάνουμε όμως? Όταν δεν μαθαίνουμε από το Πνεύμα το Άγιο, θα μάθουμε από τα λάθη μας. Και πάλι καλά που ο Θεός δέχεται να διδασκόμαστε όχι από Εκείνον, αλλά από τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει. Δόξα στο Θεό. Καλό είναι όμως να διδασκόμαστε και από τα λάθη μας. Και από εκεί πάλι βγαίνει καλό αποτέλεσμα. Αν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, είτε σαν γονείς, είτε σαν παιδιά, είτε σαν αδελφοί, είτε σαν εργάτες. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα εδάφια και παρηγορούμαστε, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να ησυχάσουμε. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται. Για πόσο? Για όσο καιρό χρειαστεί, έως ότου βεβαιωθούν όλοι ότι πρεσβεύουν και αυτοί και οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους την υγιένουσα διδασκαλία και τα δόγματα της αληθείας και πως ό,τι κάνουν το κάνουν με διάρκεια και με διάθεση, όχι προσωρινά, πρόσκαιρα και με το ζόρι. Ας δοκιμάζω λοιπόν πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι. Δηλαδή αφού δοκιμαστούν, αφού περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα και τόσο αυτοί που θα τους χειροτονήσουν, όσο και η Εκκλησία, να έχουν βεβαιωθεί για την σταθερότητά τους, την επιμέλεια και την υπευθυνότητά τους. Για την καλοσύνη τους, για την προθυμία τους, για την ευγενική συμπεριφορά τους.
Ευχαριστώ τον Κύριο για αδέλφια για τα οποία ακούω πάρα πολύ καλά λόγια. Τι καλός αδελφός αυτός ο αδελφός. Πάντοτε βρε παιδί μου να τον πάρω τηλέφωνο να έρθει να βοηθήσει. Του χρωστάω κάποια χρήματα από μια δουλειά που έκανε και δεν μου του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Μου το λέει ο ίδιος να στα δίνω, δώστα μου λίγα λίγα αδελφοί. Ωραία πράγματα, ωραίες μαρτυρίες. Ευγενικά πράγματα, ανθρώπινα, φιλάνθρωπα δηλαδή ανθρώπινα, όχι σαρκικά. Αυτά είναι. Ωραία μηνύματα, ωραία ακούσματα, ωραίες φήμες αυτές. Δόξα στον Κύριο. Έπειτα λοιπόν να γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Και το κείμενο λέει ανέγκλητοι όντες. Δηλαδή, να μην τους εγκαλεί κάποιος για αδικήματα που είναι όντως υπαρκτά. Γιατί μπορεί να εγκαλούνται λασπολογούμενοι. Εάν όμως εγκαλούνται για υπαρκτά αδικήματα, για ανάρμοσες συμπεριφορές, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Στο 11. Εγυναίκες ως αυτός σεμνέ, ουχή κατάλαλη, εγκρατής πιστέ κατά πάντα. Εγυναίκε των διακόνων, αλλά όχι μόνο, όλες οι γυναίκες. Ως αυτός, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή, σεμνές. Τι σημαίνει σεμνές? Να μην προκαλούν με το βλέμμα τους, με τα λόγια τους και με την ενδυμασία τους. Φανταστείτε τώρα τη γυναίκα ενός διακόνου με μία φούστα να της φαίνονται τα πόδια. Οι πλάτες. Οι γραμμές. Όχι. Φοράει τη φούστα της χαμηλή μέχρι κάτω. Σεμνή. Κομψή. Δεν είπαμε κυκλοφορούμε με κουρέλια ή με τίποτα τσουβάλια. Όχι. Οι χριστιανοί ντύνεται όμορφα. Δεν ντύνεται κοσμικά. Συνδυάζει τα χρώματά της. Είναι καλόγουστη. Τώρα, αν είναι και κακόγουστη, δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά τέλος πάντων, είναι σεμνή. Είναι ωραία, συμπαθέστατη, αλλά δεν είναι κοσμική. Είναι σεμνή. Με τον τρόπο της δεν προκαλεί, αλλά με τον τρόπο της οικοδομεί. Ουχή κατάλαλη. Οι γυναίκες των διακόνων, και όχι μόνον, όλες οι γυναίκες, αλλά και όλοι οι άντρες. Αλλά εδώ μιλάμε για τις γυναίκες. Ουχή κατάλαλη. Και το κείμενο λέει μη διαβόλους. Φαντάσου η γυναίκα του διακόνου να είναι διάβολος. Δηλαδή να διαβάλει αδελφούς και αδελφές, να τους κατηγορεί, να τους θάβει. Φαντάσου να έχει κάποιος γυναίκα στο σπίτι του που να είναι διάβολος. Γιατί όταν μια γυναίκα, είτε είναι διακόνου, είτε είναι του ποιμένα, είτε είναι του πρεσβυτέρου, είτε είναι οποιαδήποτε αδελφή, κατηγορεί εργάτες, αδελφές, αδελφούς, τότε είναι διάβολος. Η καταλαλιά που λέει ο Βάμβας στο αρχαίο κείμενο ονομάζεται διάβολος. Δεν πρέπει να αφήνω τη γυναίκα μου μέσα στο σπίτι μου να είναι διάβολος. Ούτε εσύ πρέπει να αφήνεις τη γυναίκα σου μέσα στο σπίτι σου να είναι διάβολος. Πώς αφήνεις? Πώς αφήνω? Πώς μπορούμε να αφήνουμε την γυναίκα μας να είναι διάβολος? Κακό κάνουμε στη γυναίκα μας άμα την αφήνουμε. Τι θα της πούμε? Οπ, γυναίκα μη μιλάς, σταμάτα. Μην ξαναμιλήσεις. Μην ξαναπείς τέτοια κουβέντα για τον αδερφό, για την αδελφή, για το α, για το β. Στοπ. Φερμουάρ. Αν αφήνει κάποιος διάκονος, κάποιος άντρας, πρεσβύτερος, διάκονος και γενικότερα την γυναίκα του να γίνεται διάβολος, τότε είναι βέβαιον ότι οι εξελίξεις σε αυτό το σπιτικό δεν θα είναι καλές. Διάβολος. Ουχή διάβολοι λοιπόν, μη διαβόλους. Yeah.
Εγυναίκες, ως αυτός σεμνέ, μη διαβόλους, εγκρατείς. Το κείμενο λέει νυφάλιους, να έχουν καθαρό μυαλό, διάβια πνεύματος. Και αυτό εξασφαλίζεται όταν τα μάτια της είναι στραμμένα στις γραφές. Η γυναίκα σου θα είναι νυφάλια, διάκονε, πρεσβύτερε, αδελφέ, όταν την παρακινείς να διαβάζει τη γραφή. Και αν την βλέπεις ότι δεν της είναι εύκολο, πηγαίνετε να διαβάσετε μαζί. Γιατί αν έρχεται κάθε άνθρωπος, και η γυναίκα μου ή η γυναίκα σου, σε επαφή με τη γραφή, η γραφή που είναι άμωμος, λέει ο Λόγος του Θεού, επιστρέφει ψυχή, τότε δίνει νυφαλιότητα, καθαρό πνεύμα, καθαρό νου σε αυτόν που τη διαβάζει. Όταν όμως κάποιος πίνει κρασί ή όταν κακολογεί, όταν λέω πίνει κρασί, να μεθά, αυτό εννοώ, ή να κακολογεί, δεν είναι νυφάλιος. Νυφάλιος δεν είναι κάποιος που είναι πότης ή που ανοίγει το στόμα του και θάβει. Εκεί χάνεται η νυφαλιότητα. Στη μία περίπτωση μπαίνει στη μέση το οίνος που επηρεάζει το μυαλό, στην δε άλλη περίπτωση η μόλυνση εκ των εξερχομένων που μολύνει την καρδία και θολώνει το νου. Πιστέ κατά πάντα. Πιστέ σε ποιον κατά πάντα? Πρώτον στον Χριστό ως Κύριό τους, αλλά και στον άντρα τους. Αν είναι πιστές στον Χριστό κατά πάντα, θα είναι και στον άντρα τους. Φαντάσου τώρα γυναίκα διακόνου να είναι πιστή στον Χριστό και να κοιτάζει άλλο άντρα. Δεν είναι πια πιστή στον Χριστό. Είναι πολύ απλό. Το πιστέ κατά πάντα σημαίνει στον Χριστό, στο λόγο του και άρα και στον άντρα της. Πιστέ κατά πάντα. Και αυτό το κατά πάντα πάει και παραπέρα. Πιστέ ακόμα και όταν τα γεγονότα, οι δοκιμασίες, τα αδιέξοδα, είναι δυνατόν κάποιον να τον κάνουν να κλονιστεί. Εκείνη όμως δεν επηρεάζεται. Είναι πιστή κατά πάντα. Είναι πιστή και όταν τα πράγματα πάνε καλά, δεν φουσκώνει, δεν επιρεφανεύεται. Είναι πιστή και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν απελπίζεται, δεν εγκαταλείπει τη μάχη. Είναι στα γόνατα, είναι στην υπηρεσία, δίπλα στον άντρα της και ο Θεός κάνει χάρη. Πιστέ κατά πάντα. Το 12. Οι διάκονοι ας είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Οι διάκονοι ας είναι μιας γυναικός άνδρες, δηλαδή πρέπει να είναι έγκαμοι για να χειροτονηθούν ως διάκονοι. Κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Το κείμενο λέει τέκνων καλώς προϊστάμενοι και των ιδίων οίκων. Είσαι διάκονος. Είσαι πατέρας. Είπαμε ότι αυτά τώρα που λέμε αφορούν τους διακόνους, τα ίδια είπαμε ότι αφορούν και τους πρεσβυτέρους, αλλά και κατ' επέκταση αφορούν και κάθε γονιό, εάν βεβαίως η οικογένειά του είναι πιστή. Αλλά κοιτάξτε τώρα την ευθύνη ενός διακόνου έναντι της οικογένειάς του, για να μπορεί να είναι διάκονος. Για να μπορεί δηλαδή να βοηθήσει στο έργο του Θεού την Εκκλησία. Πρέπει πρώτα να ξεκινάει από το σπίτι, να είναι προϊστάμενος, καλός προϊστάμενος των παιδιών του. Το παιδί σου, στο παιδί σου, προϊστάμενος θα είσαι εσύ, δεν θα είναι η γυναίκα σου. Κώστα, πρεσβύτερε, Κώστα, διάκονε, Κώστα, αδελφέ, δεν θα είναι η γυναίκα σου. Στο παιδί σου, προϊστάμενος θα είσαι εσύ. Στο σπίτι σου, προϊστάμενος θα είσαι εσύ, δεν θα είναι η γυναίκα σου. Η γυναίκα σου θα είναι συμβοηθός. Γιατί αν γίνει προϊστάμενος η γυναίκα σου, τότε κάποια στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα στα παιδιά και βεβαίως θα υπάρξει και πρόβλημα στην Εκκλησία, όπως πολλές φορές έχει υπάρξει. Στην Εκκλησία γενικότερα, διαχρονικά,
τα προβλήματα τα εκκλησιαστικά παρατηριόνταν κυρίως όταν γυναίκες και παιδιά υπερεύαιναν την θέση τους και τους ρόλους τους και τελικά γινόντουσαν αυτοί οι κεφαλοί των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα αυτό να γίνει μόδα μέσα στην Εκκλησία. Στο βαθμό που η Εκκλησία αντιδρούσε υγιώς ως οφείλει διαμέσου των διακονιών της, υπήρχε το σύγκρουσης και διάφορες αναχωρήσεις. Στο βαθμό που δεν υπήρχε σύγκρουση και οι διακονίες μέσα στην Εκκλησία συμβιβάζονταν, εκοσμικευόταν η Εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει. Τίποτα από τα δύο δεν πρέπει να γίνεται. Αμήν. Αν η γυναίκα του διακόνου, του πρεσβυτέρου, είναι υποτεταγμένη εν κυρίω στον άντρα της, γιατί μπορεί να της πει πράγματα που είναι έξω από το λόγο του Θεού. Τι θα κάνει αυτά, πει αμήν? Όχι. Όχι. Αλλά πρέπει να πούμε, αδέρφια, και να το ξαναδιαβάσουμε, ότι οι διάκονοι τέκνων καλώς προϊστάμενοι και των ιδίων οίκων, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών, τον γιο σου, την κόρη σου, καλείσαι να τους κυβερνάς εσύ, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, όχι η γυναίκα σου. Και η γυναίκα οφείλει να σέβεται τον άνδρα της και να κάνει αυτό που της λέει από τη στιγμή που είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δεν είναι καθόλου καλό, και ειδικά σε εκκλησιαστικά ζητήματα, η γυναίκα του διακόνου, του ποιμένα, του πρεσβυτέρου, να πιέζει και να λέει την άποψή της για θέματα που δεν θα της δοθεί, για θέματα για τα οποία δεν θα δώσει λόγο. Τι δουλειά έχει η γυναίκα του πρεσβυτέρου, του ποιμένα, του διακόνου, να παίρνει θέσεις για το πώς θα λειτουργεί πνευματικά η Εκκλησία? Καμία δουλειά δεν πέφτει στην αδελφή. Μα αδελφέ, συγγνώμη, θα παρεξηγηθούν. Ας παρεξηγηθούν. Τι θα κάνουμε? Θα δολώσουμε το Λόγο του Θεού για να κάνουμε πολιτική μέσα στην Εκκλησία? Μα θα φύγουν. Ας φύγουν. Η Εκκλησία δεν εξαρτάται από δημόσιες σχέσεις. Η Εκκλησία οφείλει να εξαρτάται μέσα από τον Άγιο Λόγο του Κυρίου. Και στον Άγιο Λόγο του Κυρίου είναι ξεκάθαρο ποια είναι η θέση του άντρα και της γυναίκας, του πρεσβυτέρου και της γυναίκας, του διακόνου και της γυναίκας. Είναι απλό. Αυτό θα κάνουμε. Ο διάκονος, λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία είναι αυτός που έχει την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης, της καθοδήγησης του παιδιού του, των παιδιών του και της γυναίκας του. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε θα έχει πρόβλημα στο σπίτι του κάποια στιγμή. Αν όμως το κάνει, θα γίνει ευλογία στο σπίτι του και μέσα στην Εκκλησία. Διότι θα είναι παράγοντας σταθερότητας μέσα στον οίκο του Θεού, και αυτό θα το βλέπει επαγαθόν στο σπιτικό του. Δεκατρία εδάφιο. Διότι οι καλώς διακονήσαντες αποκτώσιν εις αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστην την εις τον Ιησούν Χριστόν. Διότι οι καλώς διακονήσαντες, ποιοι είναι οι καλώς διακονήσαντες? Οι καλώς διακονήσαντες είναι αυτοί που είναι μιας γυναικός άνδρες, που είναι όχι δίγλωση, όχι εσχροκερδής, που κυβερνούν καλώς τον οίκον τους και που βεβαίως έχουν επιμέλεια στην υπηρεσία. Αυτοί, λοιπόν, οι καλώς διακονήσαντες αποκτούν σε αυτούς βαθμών καλών και πολλή παρησία. Όσο πιο πολύ διακονείς μέσα στην Εκκλησία με όρεξη, με κέφι και με επιμέλεια, μέσα σου η καρδιά σου, η συνείδησή σου δεν θα σε ελέγχει, θα γονατίζεις και θα λαμβάνεις. Γιατί όπως λέει και στην Επιστολή Ιωάννη, εάν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, τότε έχουμε παρησία. Και ό,τι αν ζητούμε λαμβάνομεν. Διότι πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού και το θέλημα αυτού. Πώς μπορεί κάποιος να έχει την καρδιά του να μην τον κατακρίνει? Όταν υπηρετεί. Όταν υπάρχει υπηρεσία με επιμέλεια και όρεξη, τότε μέσα σου νιώθεις μια ευλογία, μια ηθική ικανοποίηση, είναι η χάρις του Θεού που σε γλυκαίνει, και τότε πας και γονατίζεις και ξέρεις ότι ο Θεός ακούει και τον νιώθεις δίπλα σου. Η υπηρεσία, όταν γίνεται όχι με το ζόρι,
αλλά γίνεται με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, γίνεται αίτιον επίσκεψης Κυρίου. Γιατί υπάρχουν οι υπηρεσίες μέσα στην Εκκλησία? Για να ταλαιπωριούνται κάποιοι? Όχι. Είναι ευκαιρίες που δίνει ο Θεός για να μας επισκέπτεται την ώρα των γονάτων. Παίρνα από την υπηρεσία της Εκκλησίας να μεταφέρεις τον αδελφό ή την αδελφή με το αυτοκίνητό σου, αλλά να το κάνεις αυτό εγκαρδίως, όχι με το ζόρι, γιατί άμα το κάνεις εγκαρδίως δεν θα νιώθεις τίποτα. Θα μουρμουρίζεις και θα γογγίζεις όλη την ώρα. Αν όμως το κάνεις γιατί είσαι πεπισμένος σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού ότι ισχύει, τότε θα γλυκαίνει η ψυχή σου, θα γονατίζεις και θα γεύεσαι. Οι καλώς λοιπόν διακονήσαντες αποκτώσουν σε αυτούς βαθμών καλών. Ή σε αυτούς βαθμών καλών. Δεν έχει σημασία τι βαθμό βάζουν οι άλλοι. Σημασία τι βαθμό έχει βάζει ο Κύριος. Και πολύ παρησία εις την πίστην την εις των Ιησού Χριστών. Επειδή υπηρετεί, επειδή διακονεί με επιμέλεια, αυξάνει η εμπιστοσύνη του στον Κύριο. Καθώς βλέπει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Που είναι οι ενέργειες του Θεού μέσα του, στο σπίτι του και στη ζωή του. Και πάμε τώρα και στην προς Εβραίους επιστολή να δούμε και κάτι επίσης πολύ ωραίο, αδέρφια. Στη σελίδα 1062. Πόσο μεγάλη υπόθεση είναι η υπηρεσία. Και τώρα αυτά που λέμε, εξ αφορμής των διακόνων, των χειροτονημένων τα λέμε, αλλά μας αφορούν όλους μας. Κοιτάξτε τώρα εδώ, πόσο σημαντικό πράγμα, τι καρποφόρο, πόσο άμεσα καρποφόρο είναι το να υπηρετεί κανείς το έργο του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο θα φύγει από μέσα σου το μαράζι, θλίψη, αυτό το αίσθημα της ακιδείας, δεν ξέρω ποιος είμαι, τι κάνω, πού πηγαίνω, αυτό το κενό. Μπες μέσα στην υπηρεσία με επιμέλεια και θα δεις πώς θα αλλάζουν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σου. Θα φεύγουν και θα μπαίνουν άλλα. Η ειρήνη και η χαρά του Αγίου Πνεύματος. 9 εδάφιο. Περι ημών δε, αν και λαλόμεν ούτως αγαπητοί, είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με την σωτηρίαν. Περι ημών δε, ημών δε που υπηρετείτε, όπως θα δούμε παρακάτω, αν και λαλούμεν ούτως αγαπητοί, είμεθα πεπισμένοι, δεν έχουμε καμία αμφιβολία, είμαστε απόλυτα σίγουροι, ότι έχετε τα καλύτερα, όχι αυτά που θέλετε, αυτά που νομίζετε, αλλά αυτά που εκείνος σας έχει ετοιμάσει, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που εσείς έχετε φανταστεί. Τα καλύτερα. Το καλύτερο για σένα δεν το ξέρεις εσύ, το ξέρει ο Κύριος. Επειδή υπηρετείς, αν υπηρετείς, για σένα ο Κύριος θα σου δίνει τα καλύτερα. Και πρόσεξε, και τα συνεχόμενα με την σωτηρία. Δεν θα είναι δηλαδή το καλύτερο που μπορεί να συμβεί περιστασιακά, αλλά το καλύτερο θα συμβαίνει σε κατ' επανάληψη, κάθε τότε που θα το χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Όποτε το έχεις ανάγκη δεν θα συμβαίνει αυτό που θες, αλλά αυτό που σου έχει ετοιμάσει, το καλύτερο. Αμήν. Αλληλούια. Αμήν. Γιατί υπηρετείς και δεν το κάνεις με το ζόρι. Τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Δεν είναι ότι σου λέει, κοίτα να δεις, σταυρώθηκα για σένα, με πίστεψες, σε πίστεψα. Βαφτίστηκες, βαφτίστηκα. Σου δίνω σωτηρία, θα την απολαύσεις όταν πεθάνεις. Όχι. Αλλά σου δίνω σωτηρία και μαζί με τη σωτηρία τα καλύτερα και τα συνεχόμενα μαζί της. Αυτά που χρειάζεσαι την κατάλληλη στιγμή, που είναι πολύ περισσότερα από όσα εσύ ζητάς και που γίνονται κατά συνέχεια. Όχι συμπτωματικά, αλλά κατ' εξακολούθηση. Γιατί υπηρετείς. Ό,τι μέσα σου νιώθεις να σε βαραίνει, να σε αγχώνει, να σε κάνει, να νιώθεις δεν ξέρω εγώ πώς, μέσα από την σταθερή υπηρεσία και εφόσον γίνεται εγκαρδίως, θα σου φεύγει. 10. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπον της αγάπης, την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Αυτό είναι. Νιώθεις ξεραμένη. Ξεραμένος, απογοητευμένη και απογοητευμένος. Να πως θα φύγει ξεραίλα και η απογοήτευση από μέσα σου. Ό,τι και αν περνάς. Θέματα υγείας, θέματα προσωπικά, θέματα εργασιακά. Τι μπορεί να είναι αυτό? Ό,τι και αν είναι αυτό. Ο Θεός έχει τη λύση. Δια της επισκέψεώς του, δια των ενεργημάτων του. Πότε? Όταν υπηρετείς.
Γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός. Γι' αυτό έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Επειδή δεν είναι άδικος ο Θεός. Να λησμονήσει το έργο σας. Αφού εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία και το κάνεις με την καρδιά σου και για εκείνον, δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σου. Ό,τι κάνεις μέσα στην Εκκλησία θα το βρεις κάποια στιγμή μπροστά σου. Δεν είναι άδικος λοιπόν ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και των κόπων της αγάπης σας. Δεν ξεχνά αυτούς που κοράζονται για να υπηρετούν τους άλλους. Τη νύχτα όταν οι άλλοι φεύγουν, κάποιοι μένουν και σκουπίζουν και σφουγγαρίζουν. Τις άλλες μέρες κάποιοι έρχονται και κάνουν το ίδιο. Θα πάνε από εδώ, θα πάρουν τον έναν, θα τον φέρουν, διαθέτουν το αυτοκίνητό τους, τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά, υπηρετούν. Δεν είναι μόνο ότι έρχονται και ακούνε το κήρυγμα και μετά φεύγουν. Έρχονται, ακούν το κήρυγμα, μένουν στην προσευχή. Κάποιον θα πάρουνε, κάποιον θα πάνε στο σπίτι, θα σκουπίσουν, θα καθαρίσουν. Βρίσκουν πράγματα. Μισθώνουν τον εαυτόν τους. Που τους μισθώνει ο Κύριος. Και τελικά, ο Κύριος δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο σας. Ποιο είναι το έργο σου μέσα στην Εκκλησία? Έλα να εργαστείς. Μείνε εδώ στην Εκκλησία, εδώ που είμαστε, να εργαστείς. Εργάσου και κάνε ό,τι μπορείς. Ό,τι έχεις, δώσ' το στην υπηρεσία του άλλου. Τα χέρια σου, τα πόδια σου, το αμάξι σου. Τι έχεις, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Την τέχνη σου, ό,τι κι αν έχεις. Δώσ' το στην υπηρεσία του άλλου. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας, το κόμμα της αγάπης, την οποία δείξατε. Πρόσεξε. Δεν τυχαία βαλμένες οι λέξεις του Λόγου του Θεού. Σ' αγαπώ πολύ αδελφέ. Ναι, δεν το βλέπω. Τη δείξατε την αγάπη. Φαίνεται. Πώς φαίνεται? Την οποία δείξατε εις το όνομα αυτού υπηρετήσαντε στους Αγίους. Να πως δεικνύεται η αγάπη. Με υπηρεσία. Σταθήκατε δίπλα τους στην ανάγκη τους. Είστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να σπεύσετε, να βοηθήσετε. Και αυτό δεν το λέει για μένα, για να πω σε σένα, είδες τι λέει αδελφέ, γιατί δεν με υπηρετείς. Αυτό το λέει για μένα, για να έρθω να υπηρετήσω εσένα. Και το λέει σε σένα, για να έρθει να υπηρετήσει εμένα και τον αδερφό σου. Ναι, μα εγώ έχω πρόβλημα, κανείς δεν με καταλαβαίνει και οι άλλοι έχουν πρόβλημα. Ο καθένας κάποιο πρόβλημα έχει. Κανείς δεν είναι χωρίς προβλήματα. Ξέρεις πώς θα σου φύγει το πρόβλημα? Για να το πω πιο καλά, ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, υπηρετώντας. Εσύ, όχι να σε υπηρετούν οι άλλοι, γι' αυτό και ο Κύριος, ενώ είναι ο Κύριος των δυνάμεων, θα πρέπει να πει: εδώ είμαι, παιδιά. Δεν φτάνει που ήρθα στη γη, δεν φτάνει που είδατε τόσα θαύματα δωρεάν και σας έχω πάρει και δίπλα μου. Πλύντε μου τα πόδια. Τι σας ζητάω στο κάτω-κάτω? Πλύντε μου τα πόδια. Χάρη σας κάνω. Ούτε αυτό έκανε. Τι έκανε ο Κύριος των δυνάμεων? Πήγε και έπλυνε τα πόδια τους. Εκείνος έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Αυτόν λοιπόν τον κόπο ο Θεός είναι αδύνατο να τον ξεχάσει. Την αγάπη, τον κόπο της αγάπης, της υπηρεσίας που δείξατε στο όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους χθες και υπηρετούντες τώρα. Γιατί σταμάτησες να υπηρετείς? Δεν έλαβα το αίτημά μου, δεν νιώθω καλά. Συνέχισε να υπηρετείς. Συνέχισε να υπηρετείς. Μη σταματάς να υπηρετείς. Επιθυμούμε, 11 εδάφιο. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Να ποια είναι η σπουδή για να έχεις πληροφορία. Τώρα δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τώρα νιώθεις ανασφάλειες, έχεις αγωνίες. Έχεις πλημμυρίσει μέσα σου με μαύρες σκέψεις. Υπάρχει μία σπουδή που δίνει πληροφορία ελπίδας και φεύγουν αυτές οι μαύρες σκέψεις. Ποια είναι αυτή η σπουδή? Η υπηρεσία των άλλων. Γι' αυτό λέει, επιθυμούμε δε, επειδή ξέρουμε τι σας λέμε, ο Θεός δεν είναι άδικος, να δεικνύει έκαστος ημών την αυτή σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Ακόμα και δηλαδή για όσο καιρό φαίνεται ότι ο Θεός δεν απαντά, εσύ συνέχισε να υπηρετείς μέχρι τέλους. Και το αποτέλεσμα, 12. Δια να μην γίνετε νοθροί, αλλά μιμείτε των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Τις κληρονόμησαν τις επαγγελίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπηρετείς τον Κύριο μέχρι τέλους. Ακόμα και όταν εκείνος δεν μιλά, δεν ενεργεί, δεν επεμβαίνει,
και τελικά η εκπλήρωση της επαγγελίας ξαφνικά κάποια στιγμή να μην έρθει. Αλλά λέει, μη γίνεστε νοθροί. Όταν δεν υπηρετείς, γίνεσαι νοθρός. Και μετά σε πιάνει κατάθλιψη και μελαγχολία. Αν είσαι όλη την ώρα στο σπίτι σου και κλαίγεσαι με το πρόβλημά σου, με το α σου, με το β σου και δεν υπηρετείς, γίνεσαι νοθρός και νοθροί. Έως πότε θα είσαι νοθρός, λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος, εις το να υπάγεις, να κυριεύσεις τους τόπους που εγώ εχάρισα εις εσέ. Η νοθρότητα, από πού προέρχεται? Δεν υπάρχει υπηρεσία. Δεν ανοίγω το σπίτι μου, δεν καλώ κανέναν, δεν νιώθω καλά. Μα ακριβώς επειδή δεν νιώθεις καλά θα ανοίξεις το σπίτι σου. Μα δεν έχω κουράγιο, δεν έχω ψυχολογία, μα γι' αυτό το λόγο θα ανοίξεις το σπίτι σου. Φτιάξε ένα μάτι αυγό. Ψήσε ένα τσάι. Άνοιξε το σπίτι σου. Δύο λόγια, δύο κουβέντες. Γονατίστε και 10 λεπτά με αυτούς που θα καλέσεις. Έτσι θα σου φύγει η κατάθλιψη και η μελαγχολία. Πώς θα σου φύγει, λες? Αλληλούια! Είναι ζωντανός ο Κύριος. Δεν είναι άδικος να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σας. Δεν το ακούς τι λέει? Να πούμε δόξα στον Κύριο. Έτσι θα έρθει η πληροφορία της ελπίδας. Θα πάρεις μπροστά, θα πάρεις τα πάνω σου και θα δώσεις τη δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογεί.